αγαπητοί συνεργάτες, το φετινό 37ο Συνέδριο Πωλήσεων βρίσκει την εταιρεία μας σε μια ιστορική στιγμή. Είναι το πρώτο συνέδριο μετά την αλλαγή μετοχικής ηγεσίας. Μια αλλαγή που έχει την ευκαιρία αλλά και την αποστολή να είναι δομική, να εξυγχρονίσει, να φέρει εντός μας ό,τι καλύτερο, ώστε μαζί με τους ανθρώπους μας να συναντήσουμε το μέλλον μας. Και όχι μόνο να το συναντήσουμε, αλλά και να ηγηθούμε. Σε αυτή τη νέα ιστορική σελίδα μας, οι άνθρωποι των πωλήσεων καλούνται να γίνουν μέρος της συνολικής προσπάθειας, να οπλιστούν με τα καλύτερα της εταιρείας και να μας οδηγήσουν στην κορυφή. Όπως και να μετράει κανείς την κορυφή. Είτε με το συνολικό όγκο παραγωγής ασφαλίστρων, είτε με τα συνολικά κέρδη, είτε με τους δείκτες οικονομικής ευρωστίας και φρεγκιότητας. Σε κάθε μια από αυτές τις κορυφές, οι άνθρωποι μας οδηγούν. Αυτοί που θέτουν υψηλούς στόχους, αυτοί που τολμούν, αυτοί που επιτυγχάνουν. Διανύουμε αβέβαιους καιρούς. Δεν περιμένετε από μένα να σας πω ότι οι εποχές είναι πρωτοφανείς. Πόλεμο στην Ευρώπη, απειλή για διεύρυνση του πολέμου, παγκόσμια κρίση στη δημόσια υγεία, κλιματική αλλαγή, μαζική μετανάστευση, άνοδος του φαινομένου της παραπληροφόρησης, κρίση διαρκείας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η εμφάνιση νέων κινδύνων εξαιτίας των φυσικών καταστροφών από την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά και οι απειλές που δέχονται οι επιχειρήσεις από κακόβουλες ενέργειες στον κυβερνοχώρο, όλα αυτά και μαζί με άλλα θα αποτελέσουν νέους παράγοντες ανάπτυξης έξυπνων και καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων. Και εδώ μπαίνουμε εμείς, που προσφέρουμε, που εγγυόμαστε σε αυτή τη χαραμάδα του χρόνου το αγαθό της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Και αυτό το κάνουμε σταθερά, με αξιοπιστία, με ιστορική ευθύνη και διαδρομή, με γνώση των δυσκολιών, όπως έχει πολύ καθαρά αποδείξει η πορεία των 130 και πλέον χρόνων μας. Κι άλλοτε περάσαμε πόλεμο. Διεθνείς ανακατατάξεις, χρεοκοπίες, κοινωνικά φαινόμενα που κλόνιζαν στη θέμελα τον πλανήτη. Προσαρμοστήκαμε όμως. Διαβάσαμε σωστά την εποχή μας. Αλλάξαμε όταν χρειάστηκε. Το ίδιο καλούμαστε να κάνουμε και τώρα. Να πρωταγωνιστήσουμε με στόχο να προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας σύγχρονα προϊόντα, μειώνοντας τους κινδύνους τους και αυξάνοντας την εμπιστοσύνη στην εταιρεία. Και καλό είναι να θυμόμαστε ότι η εμπιστοσύνη γράφεται με έψιλον και δεν είναι άλλο από το έψιλον της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ποια είναι τα δεδομένα μας τώρα? Βρισκόμαστε σε έναν αστερισμό θετικής προοπτικής για τη χώρα, παρά τους κλειδονισμούς του διεθνούς περιβάλλοντος. Είμαστε η ευχάριστη έκπληξη σε περιβάλλον και βρεθήκαμε έτοιμοι να τη διαχειριστούμε τη σημερινή με τη διεθνή πολυπλοκότητά της. Οι δείχτες ανάπτυξης, εμπιστοσύνης, σταθερότητας, οι δείχτες αναγνώρισης από τους εταίρους, τους επενδυτικούς οίκους, τις αγορές, όλα δείχνουν ότι η χώρα έχει αναστρέψει την πορεία προς το καλύτερο και είναι φιλικός επενδυτικός προορισμός. Άρα το μήνυμά μου είναι ότι αισιοδοξώ και για τη χώρα μας, αλλά και κατ' επέκταση για την ασφαλιστική αγορά. Η Εθνική Ασφαλιστική έχει δώσει τις εξετάσεις της στην ιστορία, στα εκατομμύρια των ασφαλισμένων της, στην πατρίδα μας, και τις έχει περάσει με επιτυχία, με άριστα. Διότι κουβαλάει μέσα της την Ελλάδα, όσο καμιά άλλη εταιρεία. Βρεθήκαμε με τη συνεισφορά μας πάντα μαζί στις επιτυχίες της Ελλάδας και των Ελλήνων, όσο καμιά άλλη εταιρεία. Επανέρχομαι τώρα στα εταιρικά, στα δικά μας. Στηρίξαμε διαχρονικά την ανάπτυξη εταιριών, την υγεία των ασφαλισμένων μας, στηρίξαμε το συνταξιοδοτικό τους εισόδημα. Με αυτή την αυτοπεποίθηση που μας προσφέρει ιστορική διαδρομή, το ισχυρό ηγετικό μας όνομα, η ηγετική μας θέση, καλούμαστε και σήμερα να συνεχίσουμε μπροστά, πρώτοι ως οι πρώτοι ασφαλιστικοί, για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των ανθρώπων και των επιχειρήσεων. Αλλά οι προσδοκίες των ασφαλισμένων μας διευρύνονται. Η απάντησή μας αυτό δεν μπορεί παρά να είναι ότι κάνουμε τις ανάγκες καλύτερα από τον καθένα και κατανοούμε τις ανάγκες τους. Δημιουργούμε νέα προϊόντα με ανταγωνιστικές τιμές, με αναπτυξιακά κίνητρα προς το εταιρικό μας δίκτυο. Αγαπητοί συνεργάτες, γνωριζόμαστε καλά μεταξύ μας και έχουμε πετύχει πολλά μαζί και θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε μαζί. Αλλά μέχρι πού θέλουμε να φτάσουμε? Την απάντηση τη γνωρίζετε πολύ καλά. Δεν σταματάμε.
Όπως δεν σταματάνε να εξελίσσονται και οι ανάγκες των ασφαλισμένων μας, όπως δεν σταματά η εξέλιξη της τεχνολογίας και των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας και σε έναν κόσμο που συνεχίζει να αλλάζει. Ξέρουμε πως θέλουμε να είναι η εθνική στο τέλος της δεκαετίας. Θα είναι μια διαφορετική, μεν, αλλά μια ισχυρότερη, εξυγχρονισμένη και ευημερούσα εταιρεία δε. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Εθνική Ασφαλιστική ως μια από τις καλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αλλαγή αυτή έχει μόλις ξεκινήσει και θα χρειαστεί χρόνος για την ολοκλήρωσή της. Αλλά στο τέλος αυτής της διαδρομής, αυτού του ωραίου ταξιδιού, υπάρχει το αποτέλεσμα που θα μας κάνει όλους περήφανους. Που αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, που επενδύει στους ταλαντούχους ανθρώπους, που προτάσει τις πανίσχυρες αξίες της εταιρείας. Διαθέτουμε έναν πανίσχυρο νέο μέτοχο, με αποδεδειγμένη και εγνωσμένη ισχύ, με κεφαλαιακή επάρκεια, με κύρος, με γνώση του διεθνού περιβάλλοντος και κυρίως με μεγάλη φιλοδοξία επένδυσης και στην εταιρεία αλλά και στη χώρα μας. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο για την ενίσχυση της γνώσης και τον εμπλουτισμό του διεθνούς know-how με τη συνεισφορά διεθνών συμβουλευτικών οίκων. Ένα ακόμα υπερόπλο στα χέρια μας είναι το agency. Είστε εσείς. Αποτελεί στρατηγική απόφασή μας και του μετόχου και της διοίκησης η ενίσχυση του agency. Και αυτό το σημειώνω με όλη την ένταση της φωνής μου. Τις αδυναμίες μας τις χαρτογραφήσαμε. Και από εσάς και από το προσωπικό. Τις γνωρίζουμε και αντιμετωπίζουμε και τις αντιμετωπίζουμε ως ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε για παράδειγμα οι χρόνοι στην ανταπόκρισή μας, οι χρόνοι που πρώτοι εσείς ζητάτε, να γίνουν αυτοί που πρέπει. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η μακροχρόνια διαδικασία πώλησης της εταιρείας στέρισε πόρους επενδύσεων, νέων ταλέντων και μας υποχρέωσε σε μια αμυντική προσέγγιση, μια εσωστρέφεια. Ψηφιοποιούμε την εταιρεία, ενισχύουμε τις υποδομές, αναβαθμίζουμε τεχνολογικά τα συστήματά μας και δημιουργούμε νέες και ωτόμες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, το My Εθνική που θα διευκολύνει τους ασφαλισμένους μας στη συνεργασία μας με τις υπηρεσίες μας, με νέα πρότυπα στην εμπειρία εξυπηρέτησης. Οι διαδικασίες μας τις βελτιώνουμε, τις απλουστεύουμε, κάνουμε ευκολότερη την επικοινωνία με περισσότερη και φιλική στον χρήστη πληροφόρηση. Agent Portal CRM. Τα προϊόντα μας. Ετοιμάζουμε καινοτομίες αυτά, με περισσότερες παροχές, με βελτίωση της σχέσης ποιότητας και τιμής. Δίνουμε έμφαση στην πολυκαναλική διαμεσολάβηση, όμως με ιδιαίτερη στήριξη στο εταιρικό δίκτυο, με έμφαση στην ανάπτυξή του, την εξυπηρέτηση και τη μεγέθυνσή του. Αναπτυξιακός κανονισμός πωλήσεων. Για το διοικητικό προσωπικό, ετοιμάζουμε βελτιώσεις και αλλαγές στο λειτουργικό μας μοντέλο. Με περισσότερες δυνατότητες, με έμφαση στον κοινό στόχο, με δημιουργία νέας κουλτούρας που ανταμείβει την προσπάθεια, την πρωτοβουλία, το αποτέλεσμα. Έχουμε ανθρώπους αφοσιωμένους στην επιτυχία, αφοσιωμένους στο μέλλον της εταιρείας. Και η επιτυχία περνάει μέσα από την αλλαγή, μέσα από το μετασχηματισμό. Ο Πλάτωνας έλεγε: το να νικάς τον εαυτό σου είναι από όλες τις νίκες η πρώτη και η καλύτερη. Και επιστρέψτε μου τώρα κάτι προσωπικό εδώ. Δεν είναι μυστικό πως το καράβι στη φουρτούνα τρώει πολύ νερό και θέλει ηγεσία στο τιμόνι, σταθερή και με γνώση, που ξέρει να φέρνει αποτελέσματα, που ξέρει τις ιδιαιτερότητες και τις δυναμικές, που τις μετατρέπει σε κερδοφόρα αποτελέσματα. Και η δοκιμασία για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, για όσους επιχειρούμε εδώ τα τελευταία 10-12 χρόνια, υπήρξε, για να το πω κομψά στην αγγλοσαξονική, challenging. Σχεδόν όσα χρόνια είναι και η δική μου θητεία εδώ και ως και σήμερα στην Εθνική Ασφαλιστική. Και τα καταφέραμε, κυρίες και κύριοι. Η κερδοφορία της εταιρείας υπήρξε σταθερά και αδιάλειπτα θετική, ακόμα και στα δύσκολα. Τα τελευταία 10,5 χρόνια, με στοιχεία εξαμήνου, ξεπεράσαμε τα 865 εκατομμύρια προφόρων κέρδη. Και συνεχίζουμε. Η κεφαλαιακή μας επάρκεια παραμένει υψηλή. Και μάλιστα είναι πολύ υψηλότερη από τη στιγμή που εφαρμόστηκε το νέο εποπτικό πλαίσιο Σφραγγιότητα 2, το 16. Παρακαλώ, δείτε τα όλα μαζί. Κέρδη, κεφαλαιακή επάρκεια, μαζί με υψηλή παραγωγή. Οι δείχτες αυτοί τοποθετούν την εθνική στην πρώτη θέση στην Ελλάδα. Διότι σωστό είναι να βλέπουμε όλη την εικόνα και όχι μόνο μέρος της.
Σε αυτή τη μεγάλη εικόνα η εθνική είναι και παραμένει πρώτη. Τον Απρίλιο ολοκληρώσαμε ένα ακόμα κεφάλαιο στην επιτυχή και περήφανη πορεία μας. Νέος μέτοχος. Εισήλθε στη μετοχική διοίκηση και σήμερα μας δυναμώνει. Κάτι κάναμε πολύ καλά λοιπόν. Δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό, σπήραμε τις ευκαιρίες, δημιουργήσαμε στέρεο υπόβαθρο και με την κατάλληλη προετοιμασία και μετασχηματισμό θα δρέψουμε τους καρπούς μας. Διαμορφώνουμε εμείς το μέλλον μας. Δεν δηλιάζουμε, δεν στεκόμαστε άπραχτοι όσο οι άλλοι τρέχουν. Βάζουμε στόχο να ηγηθούμε της εποχής μας, να συγκριθούμε με τους καλύτερους στην ευρωπαϊκή αγορά, να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, να προσελκύσουμε ταλέντα και η φήμη μας να κερδίζει εμπιστοσύνη και να είμαστε πρότυπο για την αγορά μας. Ευφυΐα, έλεγε ο αστροφυσικός Στίβεν Χόκινγκ, είναι η ικανότητα να προσαρμόζεσαι στην αλλαγή, κρατώντας τα καλύτερα από το πριν και ενσωματώνοντάς τα στο μετά. Με σεβασμό στην υπερήφανη ιστορία μας και σ' όσα μας έφεραν στην πρωτιά έως σήμερα. Και μαζί με τη γνώση και με την πεποίθηση ότι τώρα είναι η στιγμή να προσελκύσουμε όσα μας κάνουν καλύτερους. Το θέλουμε όλοι αυτό. Το ποτήρι είναι γεμάτο. Έτσι το βλέπω. Και πιστέψτε με, παρά τη μαθηματική μου παιδεία, να μιλάω χωρίς αριθμούς και δείχτες. Το ποτήρι είναι γεμάτο με την αυτοπεποίθηση που δίνει η ιστορική μας διαδρομή, οι βαθιές αξίες μας για τον άνθρωπο, το ήθος μας, η δικαιοσύνη, η τιμιότητα, η ακεραιότητα. Και αναφέρομαι σε αρχές που διέπουν όλη την ηγετική ομάδα. Η επιλογή μας είναι να αλλάξουμε και αλλάζουμε για να κατακτήσουμε το μέλλον μας με ασφάλεια. Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις επιτυχίες που καταφέραμε έως σήμερα μαζί. Στέκομαι με πολύ σεβασμό σε όσα έχετε, σε όσα έχουμε μαζί πετύχει και στην εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Σας ευχαριστώ και για εκείνες τις επιτυχίες που θα έρθουν και για την κοινή μας προσπάθεια, με την κοινή υπερηφάνεια όλων μας για την Εθνική Ασφαλιστική, την πρώτη ασφαλιστική των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ πολύ.